στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής έφτιαξαν φωλιές από πυλό, εθελοντές, όπως είπα και πριν από λίγο, κάθε ηλικίας. Η αλήθεια είναι πως βασικός στόχος των χελιδονισμάτων ήταν να ευαισθητοποιηθούν μικροί και μεγάλοι στο κομμάτι του ερχομού των χελιδονιών. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια έφτιαξαν και πύληνες χελονιδοφωλιές. Το λέω αργά για να το πω σωστά. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε. Την έχουμε την κυρία Ελένη Γαλινού, την υπεύθυνη Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, πραγματικά ένα θέμα το οποίο προκαλεί έκπληξη. Είναι όμορφο στην ιδέα του, μια πρωτοποριακή δράση. Κινητοποιήσατε μικρούς και μεγάλους, κυρίως για να τους ευαισθητοποιήσετε στο κομμάτι των χελιδονιών και του ερχομού τους. Ναι, έχουμε μπει στην άνοιξη, εσείς στην Κρήτη το έχετε νιώσει. Σωστά. Ίσως καλύτερα από εμάς, εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Έχουν έρθει τα χελιδόνια ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου και θα κάνουν το πέρασμά τους προς την Ευρώπη όλο τον Απρίλιο. Οπότε είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το παρατηρήσει πολύ εύκολα. Τα χελιδονίσματα είναι ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό που το διοργανώνει η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία χρόνια τώρα, ναι, κάθε Μάρτιο, σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Απλά εμείς στη Λέσβο, επειδή έχουμε πολλούς υγροτόπους και επειδή είμαστε πάνω στο πέρασμα των πουλιών, έτσι όπως είμαστε δίπλα στην Ικράσια, χρησιμοποιούμε τα χελιδόνια για να ευαισθητοποιήσουμε μικρούς και μεγάλους για τη μετανάστευση των πουλιών, για την άνοιξη που έρχεται και τα προβλήματα που έχουν τα πουλιά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη ζωή των χελιδονιών πιο εύκολη. Αυτό το πέρασμά τους να γίνει πιο εύκολο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Τα χελιδόνια φωλιάζουν πάνω στα σπίτια μας. Χρειάζονται και σπίτια ανθρώπων. Χρειάζονται να μπορέσουν να βρουν και την κατάλληλη λάσπη, την καλή λάσπη που θα κρατήσει πολύ για να φτιάξουν τη φωλιά. Πόσες φωλιές φτιάξατε? Φτιάξαμε περίπου 20 φωλιές. Κάποιες τις πήραν τα παιδιά στα σπίτια τους να τις τοποθετήσουν. Κάποιες τις κρατήσαμε εμείς στο κέντρο να τις βάλουμε γύρω-γύρω στο κτίριό μας. Πώς πρέπει να αντιληφθούμε γενικά και ποια νοοτροπία πρέπει να διαμορφώσουμε στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης στον ερχομό των χελιδονιών? Υπάρχουν και διάφορες λανθασμένες πρακτικές. Κακά τα ψέματα και στην περιοχή σας και στην περιοχή μας. Κάποιος βλέπει για παράδειγμα μια φωλιά που βρίσκεται έτσι στην κατασκευή της και πάει, πιάνει ένα κοντάρι και τη ρίχνει κάτω. Πάμε λίγο να το αλλάξουμε αυτό. Τι έχετε να πείτε στους τηλεθεατές μας? Έχω να πω ότι εγώ δυστυχώς στο δικό μου το σπίτι δεν έχουν έρθει τα χελιδόνια να φτιάξουν φωλιά και είναι κάτι που το θέλω πάντα. Τώρα θα βάλω τις τεχνητές φωλιές και θα προσπαθήσω να τα προσελκύσω. Θεωρώ τυχερό όποιον έχει στο σπίτι του ένα χελιδόνι που έχει ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Αφρική, έχει κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι και διαλέγει το σπίτι του για να φτιάξει τη φωλιά του. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο πρόβλημα όταν μεγαλώσουν τα μωρά, οι κουτσουλιές όλες που γίνονται γύρω από τη φωλιά. Όμως είναι κάτι που διαρκεί, που σημειώνεται στο τέλος του φωλιάσματος και μπορούμε να βάλουμε απλά ένα χαρτόνι από κάτω ή στο πάτωμα ένα χαρτόνι και να περιορίσουμε αυτό το πρόβλημα. Το θεωρώ, εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ μικρό πρόβλημα. Για κάποιον άλλον καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο. Πόσο διάστημα παραμένουν τα χελιδόνια στην περιοχή μας? Τα χελιδόνια εμφανίζονται το Μάρτιο. Βλέπουμε και τα χελιδόνια που σας είπα θα συνεχίσουν και για πιο βόρεια. Είναι εδώ όλο το καλοκαίρι και προς το τέλος του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, είναι που τα βλέπουμε να σχηματίζουν πολύ μεγάλες ομάδες και να ετοιμάζονται σιγά σιγά για να φύγουν στην Αφρική. Κυρία Γαλινού, σας ευχαριστούμε θερμά.